Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε οι εν Χριστώ αδελφοί. Πορευόμαστε λοιπόν για τις γιορτές, τις μεγάλες γιορτές, όπως είναι τα Χριστούγεννα, όπως είναι το Πάσχα, μέσω μιας νηστείας. Και τη μεν νηστεία του Πάσχα τη λέμε Μεγάλη Σαρακοστή, επειδή είναι 40 μέρες σύν τη Μεγάλη Εβδομάδα, και τη νηστεία των Χριστουγέννων και των άλλων εορτών, τις οποίες και αυτές τις έχει η Εκκλησία μας θέσει μέσα στο πρόγραμμα των διαφόρων εορτών, διότι έχουν πνευματική, μεγάλη πνευματική σημασία. Οι νηστείες μας θυμίζουν ότι είμαστε άνθρωποι θνητοί, και ότι χρειαζόμαστε μία τάξη στη σωματική μας αγωγή, η οποία αυτή θα συντελέσει οπωσδήποτε να καλυτερεύσει τους πνευματικούς μας ρυθμούς και να μας εισαγάγει σε μία άλλη πνευματική ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις νηστείες, άλλοι λιγότεροι. Πάντως η Εκκλησία, μέσω του πνευματικού, έχει κατατάξει τις νηστείες αυτές με πολύ σοβαρότητα, ακρίβεια, διάβγεια και πνευματικότητα. Μας θυμίζει λοιπόν η νηστεία τη μεγάλη εκείνη εντολή του Κυρίου, ο οποίος είπε να μην φάτε από το δέντρο αυτό, διότι οπωσδήποτε θα πεθάνετε. Έδωσε μια εντολή στον Παράδεισο, να φάμε από οπουδήποτε, εκτός από το δέντρο αυτό, το οποίο ήταν ο απογρευμένος καρπός, ουσιαστικά ήταν η τοποθέτησή μας απέναντι στην υπακοή προς το Θεό, την οποία δυστυχώς αστοχήσαμε και πέσαμε έξω. Και τι να κάνουμε καλό, κάναμε μεγάλο κακό. Η ανάμνηση λοιπόν και αυτού του πράγματος, το ότι είμαστε παράκοη προς το Θεό, παρακούσαμε δηλαδή την εντολή της νηστείας, να μην φάτε, γιατί το νηστεύω είναι αυτό που σημαίνει όχι σιτία, νη σιτία, όχι σιτία. Και έτσι λοιπόν, περιμένοντας τις μεγάλες γιορτές, και μία από αυτές η κορυφαία γιορτή είναι το Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού μας, νηστεύουμε για να αισθανθούμε την πνευματική αυτή κορύφωση. Για τους χριστιανούς το Πάσχα είναι πολύ περισσότερο από μία κοινή γιορτή, πολύ ανώτερο από την ανάμνηση ενός γεγονότος που πέρασε. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, εποχής χαράς και χάριτος, θείου ελέους και θείας υιοθεσίας. Ο κάθε χριστιανός που έζησε αυτή την αναστάσιμη νύχτα, τη σωτήρια φωταυγή, το λαμπροφόρο αναστημένο Κύριο, γεύτηκε μια μοναδική χαρά. Το ξέρει αυτός. Τη χαρά αυτή της βραδιάς της Αναστάσεως. Είναι η κορυφαία δηλαδή χαρά που μαζί με την Ανάσταση του Χριστού τελειώνει η νηστεία και μπορούμε να εισαγάγουμε πάλι στον οργανισμό μας τρόφιμα τα οποία έχουμε επιθυμήσει βέβαια, τα οποία έχουμε συντελεθεί για ένα διάστημα. Δεν χαιρόνται πολύ την Ανάσταση εκείνοι οι οποίοι τρώνε καθημερινά και ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το μέγεθος της νηστείας θα το καθορίσει ο πνευματικός. Ο πνευματικός θα μας πει πόσο και πότε θα νηστέψουμε. Γιατί η νηστεία εξαρτάται από την ηλικία, από την κατάσταση της υγείας και από πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η νηστεία, είναι ένα μέσον για να φτάσουμε σε μια πνευματική κατάσταση ανώτερη. Αυτή η νέα κατά Χριστόν ζωή λοιπόν, που έρχεται με την έγερση του Χριστού εκ των νεκρών, με τη δόξα του Πατρός, είναι για μας η χαρούμενη στιγμή του Πάσχα. Πάσχα στα παλιά χρόνια, ιδίως στην Ιουδαϊκή έτσι, εποχή, σημαίνει το πέρασμα, αυτό το πέρασμα που έκαναν από την γη της των Αιγυπτίων στη γη της Επαγγελίας.
Και ξέρουμε το μεγάλο θαύμα που έγινε με τον Μωυσή, που άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα και καταποντίστηκε ο στρατός του Φαραώ. Είναι μεγάλο το γεγονός αυτό για όλους μας. Πρώτον, διότι το Πάσχα είναι πέρασμα από τη θνητότητα στην Αθανασία, αλλά και δεύτερον, διότι έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, που έδειξε ο Θεός με αυτό το θαύμα, όχι μόνο στους Ισραηλίτες, αλλά και σε εμάς, ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να νικήσει στρατούς ισχυρούς με τη δύναμη τη δική του. Και είναι ένα δίδαγμα και για σήμερα που κινδυνεύουμε σαν έθνος, από τις ηθαγένειες που δίνονται από εδώ και από εκεί, που δεν μας βρίσκουν σύμφωνα αυτά τα πράγματα, γιατί γίνονται με μια κακή σκοπιμότητα να αλλάξει το καθεστώς της Ορθοδοξίας και να μπουν μέσα στην Ελλάδα, να γίνει ένα κράτος σαν την Αμερική, όλες οι εθνότητες να έχουν την ίδια ισχύ με τους Ορθοδόξους. Και επειδή οι Ορθόδοξοι δεν είναι τόσο επιθετικοί όπως είναι οι μουσουλμανικοί λαοί, γι' αυτό θα συμβεί ίσως αυτό που συνέβη στη Βοσνία, να δώσουν περιθώρια να μαζευτούν μουσουλμανικά στοιχεία στη Βοσνία και μετά τα ίδια αυτά, όταν έγιναν 30%, διεκδικήσαν όλη τη χώρα και διώξαν τους Σέρβους από τη χώρα τους. Ελπίζω να μην το πάθουμε κι εμείς και η ιστορία να μας διδάξει ότι άλλο τον αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και άλλο να του δίνεις όπλο στο χέρι για να σε σκοτώσει, να σε πυροβολήσει. Αλλά αυτή η νέα ζωή, μάλλον αυτό το θαύμα που έγινε, το μεγάλο θαύμα, το οποίο το έχουν κορυφαίο οι Ισραηλίτες, και δεν μπορεί να μην έγινε, δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα αυτό, η διάβαση δηλαδή μέσω του βυθού της θαλάσσης, της Ερυθράς θαλάσσης, δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα, διότι δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να έχει ξεγελαστεί και να πιστεύει σε ένα ψέμα και να είναι παράδοσή του αυτό το ψέμα, έγινε πραγματικά. Είναι αδύνατο να μην έχει συμβεί αυτό. Είναι τελείως αφύσικο και τελείως παράλογο. Να είπε κάποιος, παιδιά, να κάνουμε μια κομπίνα, να πούμε ότι περάσαμε από την Ερυθρά θάλασσα και ότι ο Φαραώ πνίγηκε εκεί. Είναι ιστορικό. Ιστορικά αποδεικμένο γεγονός αυτό. Και έτσι βλέπουμε τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Βλέπουμε ότι η δύναμη του Θεού είναι ανίκητη. Ότι εκείνα που οι άνθρωποι τα υπολογίζουμε, σε μια στιγμή έρχονται ανάποδα από ό,τι τα υπολογίζουμε, διότι υπάρχει και η Θεία Παρέμβαση. Και το κακό, το ψεύδος, η ατιμία δεν ευλογείται από το Θεό. Δεν ήταν τελείως τυχαίο το γεγονός ότι νικήσαμε εξαπλάσιο στρατό, δεκαπλάσιο στρατό τότε στην Κοριτσά, στην Ιταλία, στην Αλβανία, τους Ιταλούς, γιατί βεβαίως και ο Θεός δεν ανέχτηκε αυτή την αδικία που έγινε εις βάρος της Ελλάδος. Και η Παναγία βοήθησε τα μάλιστα, τα μέγιστα, για να συντελεστεί το θαύμα του έπους του 40, δηλαδή ένας μικρός λαός όπως ήταν οι Έλληνες, 7,5 εκατομμύρια, να νικήσουν τον άξονα ή τουλάχιστον να το καταφέρουν πλήγματα θανάσιμα, τέτοια που δεν είχε φανταστεί κανείς ποτέ στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Και ένας λόγος είναι βέβαια το ότι υπήρχαν αποφασισμένοι μαχητές τότε, ορθόδοξοι άνθρωποι, που για την πίστη στην πατρίδα και το Θεό, στο Θεό και στην πατρίδα, πρωτίστως στο Θεό και μετά στην πατρίδα, έκαναν το θαύμα του 40, όπως έγινε και το 1821. Με την πίστη αυτή νίκησαν και οι επαναστάτες και διώξαν τον εχθρό, τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν τους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν κατακτήσει την Ελλάδα για 400 χρόνια. Ανέτειλε λοιπόν το φως από τον τάφο για να μας δείξει ότι ο Χριστός είναι πάντα ζωντανός και βοηθά άλλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικά. Και ένας πνευματικός αγώνας είναι και η νηστεία. Το Πάσχα, αγαπητοί μου, πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός που έγινε και γίνεται ακόμα και για μας και σήμερα. Είναι γεγονός που άλλαξε τη φύση του θανάτου και έκανε πέρασμα προς τη Βασιλεία του Θεού. Άλλωστε Πάσχα ή θα πει πέρασμα. Είναι μια πολύ κοινή λέξη σε όλες τις γλώσσες των λαών. Πάσα το λένε στα ισπανικά, που σημαίνει πέρασμα. Όπως και με την μπάλα, που λένε κάνουμε μια πάσα, κάνουμε ένα πέρασμα. Πάσο λένε εκείνο στα μπαρ που πετάνε τα ποτήρια πάνω. Είναι το πέρασμα των ποτηριών δηλαδή και των μπουκαλιών από τη μια μεριά στην άλλη. Πάσχουα, Πασάχ το λένε οι Εβραίοι. Πάσχα το λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι.
και συμβολίζει τη μεταμόρφωση της δραματικής τραγωδίας του ανθρώπου σε θρίαμβο. Συμβολίζει τον αιώνιο θρίαμβο σε μια ζωή αιώνια πλέον και αναστημένη μαζί με τον Χριστό, τον δοξασμένο σώμα του Χριστού, ο οποίος με την άστασή του πάτησε το θάνατο. Θανάτο, θάνατον πατήσας, λέμε εμείς. Και ο Χριστός λοιπόν έγινε πρωτότοκος των νεκρών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλο, δηλαδή εκείνος που αναστήθηκε από την κοιλία του Άδη. Ήδη ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στους Φαρισαίους όταν του ζητήσανε θαύμα για να τον εκθέσουν περισσότερο, του λένε τώρα αυτή τη στιγμή κατέβασε λέει φωτιά από τον ουρανό. Και ο Χριστός είπε, γενιά πονηρή και μιχαλής, δεν θα δείτε θαύμα, όσο του πείτε ευλογημένος ερχόμενος, και το μόνο θαύμα που θα δείτε θα είναι το θαύμα του Ιωνά, ο οποίος έμεινε τριήμερο στο κήτος και εξεβράστη την τρίτη ημέρα σώος. Εννοούσε βεβαίως την τριήμερη ταφή και ανάστασή του. Διότι ο Χριστός αληθινά πέθανε σαν άνθρωπος. Ο Θεός βέβαια δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Χριστός Θεός, η θεότητα του Χριστού δηλαδή δεν πέθανε, αλλά η ανθρωπότητα του Χριστού πέθανε. Πέθανε όπως πέθαναν όλοι οι άνθρωποι. Και έμεινε τρεις ημέρες νεκρός στον τάφο, ενώ η ψυχή του ευρίσκεται στον Άδη. Βεβαίως ο Θεός είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται και κοντά στον Πατέρα του. Και στον Άδη, και στον τάφο, και στον θρόνο. Αυτή είναι η δογματική της Εκκλησίας μας. Αλλά πρέπει καθημερινά να ζούμε το γεγονός αυτό, της Αναστάσεως του Χριστού, με τη δική μας εμπειρία. Μήπως χάνουμε το ζήλο μας και προδίδουμε αυτή την αξία της Αναστάσεως. Μήπως δεν την έχουμε πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας αυτή την Ανάσταση του Χριστού. Και δεν έχει νόημα για μας αυτό το μοναδικό γεγονός. Αυτό ας σκεφτεί κάθε θρησκευόμενος χριστιανός, για να δει ότι πραγματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να συναισθανόμεθα αυτή τη μεγάλη χαρά της Αναστάσεως κάθε στιγμή της γήινης ζωής μας και να χαιρόμεθα από αυτό. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η χαρά είναι μόνιμη και διαρκής. Είναι μια χαρά που στιγματίζει την ψυχή τρόπον τεινά, την σφραγίζει την ψυχή με μια ανεξίτηλη σφραγίδα η Ανάσταση και της δημιουργεί αυτή τη χαρά. Και ενώ έχουμε λύπη για τα πράγματα του κόσμου όπως εξελίσσονται, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις παγκόσμιες δυσκολίες αλλά και τις προσωπικές μας δυσκολίες, εντούτοις αυτή η χαρά μας κρατάει σαν ένα νήμα, σαν μια μπετονιά και δεν μας αφήνει να φύγουμε στο πέλαγος της απελπισίας. Μέσα λοιπόν στη λησμοσύνη, την αστοχία, την αποτυχία, η ζωή μας γίνεται ξανά παλαιά, ευτελής και τελικά χωρίς σημασία. Γίνεται ένα ταξίδι χωρίς νόημα και ένα τέρμα χωρίς νόημα, εάν δεν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το θάνατο. Καταφέρουμε να ξεχνάμε και το θάνατο μερικές φορές, αλλά ευνηδιαστικά μέσα στις απολαύσεις της ζωής μας έρχεται τρομακτικός και αναπόφευκτος ο παράλογος, αυτός εχθρός ο θάνατος. Μπορεί κατά καιρούς να παραδεχόμαστε τις ποικιλίες των αμαρτιών μας, αν βέβαια αναγνωρίζουμε κάποια λάθη μας και αστοχίες μας και να τις εξομολογούμεθα, όμως εξακολουθούμε να τις αναφέρουμε στη ζωή μας εκείνη τη νέα ζωή που ο Χριστός μας αποκάλυψε και μας έδωσε με τη σάρκωσή Του, τη ζωή Του, τη σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του. Εμείς ζούμε σαν να μην έχει έρθει ποτέ ο Χριστός. Είμαστε χριστιανοί που δεν έχουμε κέντρο στη ζωή μας τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Αλίμονο, τέτοιοι χριστιανοί δεν έχουν καμιά φορά από τους ιδωλολάτρες ή τους απίστους. Πρέπει να ζούμε πραγματικά σαν να ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, σαν να στιγμάτισε πραγματικά τη ζωή μας με τον τρόπο αυτό και σαν να μας έδωσε μια οδό νέα, υπέροχη οδό προς τη Βασιλεία Του. Προς την υπέροχη ουράνια Βασιλεία, η οποία δεν έχει την ασκήμια της ζωής αυτής, αλλά είναι γεμάτη φως, ομορφιά, αιώνια χαρά, αγάπη και απόλαυση του προσώπου του Θεού. Και εκεί υπάρχει ο ήχος ο ακατάπαυστος, όπως λέει, των εορταζόντων, η απέραντη ειδονή των καθορώντων του προσώπου στο κάλος του άρητον. Το να ξεχαστούν από τις μέρες και τις απολαύσεις επίγειας ζωής, αυτοί που λέγονται χριστιανοί, και να χάσουν τη βασιλεία, είναι το τρομερότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.
άλλο να έχεις άγνοια του Χριστού και άλλο να έχεις γνώση και να την ξεχάσεις. Άλλο να έχεις γνώση του Χριστού και να ζεις σαν να μην υπάρχει ο Χριστός. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα από αυτή τη ζωή. Γιατί αν τη ζωή αυτή δεν τη βλέπουμε μέσα από το φακό του Ευαγγελίου και των εντολών του Χριστού και της φιλοσοφίας, ας πούμε τώρα έτσι, της χριστιανικής, εντός εισαγωγικών φιλοσοφίας, που είναι η αποκαλυπτική αλήθεια του Θεού, δεν υπάρχει φιλοσοφία εδώ, σταματάει η φιλοσοφία τη στιγμή που αρχίζει ο Λόγος του Θεού να αποκαλύπτει στον άνθρωπο πώς είναι τα πράγματα και πώς συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για φιλοσοφία στη σημερινή μας κατάσταση, αλλά για αποκαλυπτική αλήθεια. Βεβαίως, ο άνθρωπος δεν σταματά από το να αναζητεί και να ψάχνει διάφορα πράγματα και αυτό ίσως το λέμε εντός εισαγωγικών να φιλοσοφούμε τη ζωή. Να σκεφτόμαστε δηλαδή πάνω στα θέματα της ζωής, στα μεγάλα ζωτικά ζητήματα, όπως είναι η ζωή, ο θάνατος, η αιωνιότητα, ο σκοπός του ανθρώπου. Πράγμα που βλέπουμε ότι εντέχνως, με προπαγάνδα φοβερή και εύστοχη, προσπαθούν να μας κάνουν να λησμονήσουμε οι απανταχού της γης κρατούντες, απασχολούντας μας συνεχώς είτε με τρομολαγνία, είτε με γεγονότα τα οποία τρομάζουν, πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, αρρώστιες, γρίπες. Τώρα εμφανίστηκε και η επιδημία, ας πούμε, όχι η επιδημία της γρίπης, αλλά η πνευματική επιδημία του να φοβόμαστε όλες τις αρρώστιες. Να μην πάθουμε εκείνο, να μην πάθουμε το άλλο, να μην πάθουμε το άλλο. Δεν λέμε ότι να μην προσέχουμε, ασφαλώς και πρέπει να προσέχουμε. Αλλά άλλο το να προσέχεις και άλλο το να φοβάσαι κάθε δευτερόλεπτο, μην πάθεις το ένα, το άλλο ή το άλλο. Η Εκκλησία μας λοιπόν προσπαθεί να μας εισαγάγει στη νέα ζωή της Βασιλείας του Θεού μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας που μας αποκαλύπτει σκιωδός και εισαγωγικός τις υπερκόσμιες πραγματικότητες που δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να περιγράψει. Γιατί λέει ότι τα πνευματικά μυστήρια πράγματα του Θεού, του ουρανού, ο οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε, αυτοί ανθρώπου δεν άκουσε και δεν έφτασαν σε μυαλό ανθρώπου, δηλαδή σε καρδιά ανθρώπου δεν έφτασε αυτή η πρόγευση, στην καρδιά, δηλαδή στο εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου δεν έχει μπει με αυτή η μεγαλειότηση, μεγαλοπρέπεια του πνευματικού θεϊκού κόσμου. Αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, μας λέει στους Κορυφθίους, στη Δευτέρα Επιστολή και στο στίχο 9, ο Απόστολος Παύλος, ο οφθαλμός σου κείδε και ους. Αυτή δεν άκουσε και η καρδιά ανθρώπου και η καρδιά ανθρώπου που είχαν ανέβει, αετοίμασε ο Θεός της αγαπός σε αυτόν. Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο. Στο κέντρο αυτής της λειτουργικής ζωής, καρδιά και μεσουράνη μάτι σαν ήλιος και οι ακτίνες διαπερούν το καθετή, είναι το Πάσχα. Είναι η Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή με λίγα λόγια. Και ενώ το Πάσχα εορτάζει μια φορά το χρόνο, εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πάσχα το εορτάζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Όταν μεταλαμβάνουμε, έτσι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο σώμα του Χριστού, το οποίο μας δίνει ζωή, μας συγχωρεί τις αμαρτίες, σβήνει τις αμαρτίες μας, γι' αυτό και λέμε η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, λέει ο ιερέας την ώρα που κοινωνεί τον πιστό, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Βασίλειος, η ζωή αιώνιον και η σάφεση των αμαρτιών, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, λέει πριν. Ολόκληρη λοιπόν η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη γύρω από την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι είναι ο λειτουργικός χρόνος. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε όλο το έτος, σε όλο το διάστημα αυτού του έτους, γίνεται και μέσα στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, όπως γιορτάζουμε τις εορτές, τη γέννηση του Χριστού, την είσοδο του Χριστού στον κόσμο, η μικρή έξοδος των ιερέων που γίνεται, γίνεται ακριβώς γι' αυτό. Το παιδί που κρατάει μπροστά τη λαμπάδα, μπροστά από τον παπά με το Ευαγγέλιο, συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος έρχεται πριν από τον Χριστό και λέει στους ανθρώπους ότι έρχεται η λύτρωσή σας, έρχεται ο Μεσσίας, έρχεται εκείνος ο οποίος θα καθαρίσει το αλώνι του από όλα τα ζυζάνια. Έρχεται ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο
ο άρχων της ειρήνης, ο Ιησούς, ο Κύριος. Αυτό συμβολίζει το παιδί, τον Άγιο Ιωάννη, που κρατάει ένα μικρό κερί, δηλαδή έχει ένα λιχνάρι ο Ιωάννης και αυτό το λιχνάρι φωτίζει τους ανθρώπους, τους φωτίζει το μυαλό για να καταλάβουν ότι έρχεται ο Μεσσίας. Πίσω ακολουθεί ο Χριστός, είναι ο παπάς που κρατάει το Ευαγγέλιο πάνω από το κεφάλι. Το κρατάει ψηλά. Είναι ο λόγος του Χριστού που έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους και τους πληροφορεί για όλα εκείνα τα οποία ο Χριστός έπρεπε να δώσει στην ανθρωπότητα. Είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Και η δεύτερη έξοδος, η μεγάλη έξοδος, συμβολίζει τον Χριστό που πηγαίνει προς το πάθος του, κρατώντας ο παπάς το Άγιο Δισκοπότηρο, το περιφέρει και προετοιμάζει τους πιστούς για την Αγία Κοινωνία. Έχει πει προηγουμένως το «Δε φτελάβεται, πάντες τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο, εις άφεσιν αμαρτιών». Έχει επαναλάβει τα λόγια που έχει πει ο Χριστός στο δείπνο, το μυστικό δείπνο, «Φάγετε εξ αυτού, πίετε εξ αυτού πάντες», «Φάγετε και πίετε το σώμα δηλαδή και το αίμα του Χριστού». Και αυτή είναι η μεγάλη έξοδος. Και όταν τρώμε και κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, είναι η στιγμή της Αναστάσεώς μας, της Αναστάσεως του Χριστού και ημών, το Πάσχα δηλαδή. Άρα λοιπόν και μέσα στην Θεία Λειτουργία έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία με τον Θεό, με τον Χριστό, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο μεσότυχος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ο μεγαλύτερος των προφητών και γεννημένος εκ γυναικός, όπως λέει ο Χριστός. Και τελικά έχουμε τον Κύριο, ο οποίος παρουσιάζεται, κάνει το θεανδρικό του έργο, διδάσκει, θαυματουργεί, δίνει την Διαθήκη του, την Παρακαταθήκη, τη συμφωνία δηλαδή με τους ανθρώπους, την Καινή Διαθήκη, την καινούργια συμφωνία και ανασταίνεται και φεύγει στον ουρανό, ενώ στέλνει στους ανθρώπους στη γη το Πνεύμα του Άγιου. Ολόκληρη λοιπόν η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωμένη γύρω από το Πάσχα. Το Πάσχα είναι το κεντρικό σημείο όπου γύρω του γυρίζει όλος ο λειτουργικός χρόνος. Η διαδοχή των εποχών και των εορτών του έτους γίνεται ένα ταξίδι, ένα προσκύνημα στο Πάσχα. Το Πάσχα είναι το τέλος όλων αυτών που αποτελούν την παλαιά και η αρχή της νέας ζωής. Είναι μια συνεχής διάβαση από τον κόσμο τούτο στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το πέρασμα, το Πάσχα, το δικό μας. Παρ' όλα αυτά, η παλαιά ζωή, η ζωή της αμαρτίας, της αυτονομήσεως και του θελήματος του Θεού, αυτή η ζωή δεν είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί και να αλλάξει από εμάς τους ανθρώπους. Βεβαίως με τη δύναμη του Θεού γίνονται πολλά πράγματα. Διότι ο χριστιανός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, και αυτός φοράει μια σάρκα, έχει μια σάρκα, έχει δηλαδή τις αδυναμίες της φύσεως, της ανθρώπινης φύσεως. Και γι' αυτό δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος, του να ξεπεράσει το σαρκικό άνθρωπο και να μπει στο πνευματικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παραιτηθεί τον τρόπο ζωής που προσφέρεται από αυτόν τον κόσμο, που είναι γεμάτος από καθημερινές φροντίδες, κυνήγι της καριέρας, την αναζήτηση υλικών αγαθών, τις απολαύσεις, την ασφάλεια πολλές φορές που παρέχουν όλα αυτά τα υλικά αγαθά, και να δεχτεί ένα άλλο ιδανικό ζωής που απαιτεί περισσότερη προσπάθεια. Απαιτεί προσευχή, αυτοέλεγχο, υπακοή στο θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αν ο κόσμος με όλα τα μέσα που έχει μας φωνάζει, μην ανησυχείς για τίποτα, να είσαι αμέριμνος και χαρούμενος, φρόντισε να περνάς καλά, have a nice time, όπως λένε τώρα οι Αμερικάνοι δηλαδή, τον εύκολο και ευρύ δρόμο, την αυρία οδό, την απάγουσα στην απώλεια. Ο βαρδής δρόμος, όπως είχε πει και η Μοίρα, νομίζω στον Ηρακλή, κάποια που συμβούλεψε τον Ηρακλή, δεν θυμάμαι τώρα από τη μυθολογία, του είπε ότι κοίταξε Ηρακλή, αυτός είναι ο βαρδής δρόμος, αλλά πηγαίνει στην καταστροφή, έχει γκρεμό μετά. Αυτός όμως ο στενός δρόμος, αυτό το στενό μονοπάτι, οδηγεί στην αθανασία, οδηγεί σε μεγάλη επιτυχία στη ζωή. Και ο Ηρακλής, σόφρον, εξέλεξε τον δύσκολο δρόμο, ο οποίος οδηγεί τελικά όμως στην παντοτινή απόλαυση, δηλαδή τη στενή και τεθλιμμένη χριστιανική οδό, με λίγα λόγια, και προ Χριστού βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είχαν μυαλό και είχαν ψυχή και καρδιά ακόμα, οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν προπομπή του χριστιανισμού κατά κάποιον τρόπο, περισσότερο από τους άλλους λαούς, γιατί σε όλους τους λαούς υπήρχαν σοφοί,
οι οποίοι προέτρεπαν τους ανθρώπους προς το καλό, προς ένα προχριστιανικό ιδανικό. Βεβαίως, όταν ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτά τα κεριά που υπήρχαν και οι λαμπάδες της εποχής της προχριστιανικής δεν χρειάζονται πια. Όταν βγαίνει ο ήλιος, σβήνουμε τα φώτα, σβήνουμε τα κεριά, σβήνουμε τα φανάρια, διότι δεν μας χρειάζεται, ούτε στα αυτοκίνητα τα φώτα χρειάζονται, εφόσον υπάρχει ο άπλετος ήλιος της ημέρας. Όταν όμως νυχτώσει και φύγει ο ήλιος, χρειάζονται και αυτά. Η Μεγάλη Σαρακοστή είπαμε ένα ταξίδι πνευματικό με αναμενόμενο τέρμα το Πάσχα. Το Πάσχα είναι το τέρμα του πνευματικού μας προσκυνήματος. Καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα στη χαρμολύπη της Μεγάλης Σαρακοστής, βλέπουμε μακριά, πολύ μακριά τον προορισμό μας. Είναι ένα όραμα, η πρόγευση της Αναστάσεως, που κάνει τον κόπο της νηστείας και τη λύπη της Μεγάλης Σαρακοστής, τον μεταβάλλει σε φως και χαρά. Και η πνευματική ζωή παρουσιάζεται και παρομοιάζεται με την άνοιξη. Όταν φύγει ο βαρύς χειμώνας, έρχεται η άνοιξη σιγά σιγά μέχρι να φτάσει το καλοκαίρι. Η άνοιξη λοιπόν είναι ο προπομπός του καλοκαιριού και σιγά σιγά βλέπουμε την πνευματική ζωή ότι σιγά σιγά κερδίζει κανείς έδαφος και φτάνει τελικά σε μια κατάσταση που να έχει μόνο ανάμνηση των οδυνών που πέρασε. Να σταματήσει δηλαδή να υπάρχει αυτή η τρομερή ανθρώπινη οδύνη. Η πνευματική ζωή μας βοηθάει να φύγουμε από τις θλίψεις της καθημερινής ζωής. Να φύγουμε από το άγχος του θανάτου, που είναι φοβερό άγχος και για τους νέους ακόμα, με την ελπίδα της αιώνιας ζωής κοντά στο Χριστό. Αφού ο Χριστός νίκησε το θάνατο, έχουμε κάποιον νικητή του θανάτου κοντά μας. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η δυσκολία του στενού και ανηφορικού δρόμου είναι μεγάλη. Η νηστεία η σωματική και η πνευματική είναι κουραστική. Η νύχτα φαίνεται σκοτεινή και μεγάλη. Αλλά σε όλο το μάκρος του δρόμου μια μυστική και φωτοβόλα αυγή φαίνεται να λάμπει στον ορίζοντα. Είναι το αναστάσιμο φως. Η χαρά της λαμπρής ημέρας. Και λέμε την ημέρα του Πάσχα λαμπρή, αλλά έχουμε σκεφτεί ποτέ γιατί τη λέμε λαμπρή? Γιατί οι παλιοί παρατήρησαν, και μπορούμε και εμείς να το παρατηρήσουμε, ότι οι λαμπρότερες μέρες του χρόνου είναι οι μέρες του Πάσχα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, εκείνη την ημέρα ο ήλιος λάμπει πιο φωτεινά. Και ενώ συνήθως τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε βροχερό καιρό, τη μέρα του Πάσχα συνήθως, όχι 100%, συνήθως έχουμε λαμπρή ημέρα, δηλαδή ήλιο που λάμπει δυνατά. Αυτή η χαρά της λαμπρής είναι είσοδος στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η χαρά πρέπει να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί με αυτή τη χαρά προχωρούμε προς τα πεπρωμένα, τα χριστιανικά και τη διάβαση από τον φθαρτό αυτό κόσμο, ο οποίος λίγο μας ελκύει πλέον, αλλά και αυτός ο φθαρτός κόσμος αφθαρτοποιείται κατά κάποιον τρόπο και εδώ με την πνευματική ζωή που θα κάνουμε. Γι' αυτό βλέπουμε κάποιους γέροντες στο Άγιον Όρος ή και έξω από το Άγιον Όρος, όταν ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος και άλλοι γέροντες μεγάλοι, να έχουν τη χαρά της Αναστάσεως ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Να ακτινοβολούν αυτή τη χαρά. Και στο μέτρο του δυνατού, κάθε χριστιανός πρέπει και οφείλει να έχει αυτή τη χαρά και να την ακτινοβολεί στο περιβάλλον του. Ο χριστιανός είναι ένας φωτοβόλος, πρέπει να είναι ένας φωτοβόλος άνθρωπος, ένας λαμπερός άνθρωπος και στην εμφάνισή του αλλά και πνευματικά. Να μην είναι μικροπρεπής, να μην είναι άνθρωπος μικρός, μικρόψυχος, μικρόκαρδος, αλλά είναι μεγαλόψυχος και να έχει αγάπη
για όλους τους ανθρώπους και να ακτυλοβολεί αυτή την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της γήινης μας διαδρομής, να δίνουν ένα μήνυμα προς άλλους ανθρώπους. Και πιστεύω εγώ σε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι ο Έλληνας, αν και δεν περνάει τις καλύτερες εποχές της ζωής του, έχει όμως μια ακτινοβολία, την οποία οφείλει να την μεταδίδει αυτή και στους άλλους λαούς και στους άλλους ανθρώπους. Όσο και αν έχει πέσει αυτή η στάθμη αυτής της ζωής και έχουμε τόση πολλή αμαρτία που γεμίζει πλέον τα πάντα, εντούτοις λόγω της βαπτίσεώς μας, λόγω της ανατροφής μας κατά κάποιον τρόπο και της παιδείας μας στην Εκκλησία, την λίγη ή πολλή Εκκλησία, το σχολείο, το λίγο ή πολύ σχολείο, τις διδαχές των γονέων, τις λίγες διδαχές ή τις πολλές διδαχές των γονέων, έχει μείνει κάτι στον Έλληνα μέσα στην ψυχή του. Αυτό που λέμε ίσως φιλότιμο, αυτό που λέμε ίσως κάποια αγωγή, κάποιο φως έχει μείνει σε αυτό το λαό, το οποίο φως αυτό δεν πρέπει να σβήσει ποτέ, αλλά πρέπει να αναζωπηρωθεί, να αναζωογονηθεί το φως αυτό. Με την Ανάσταση του Χριστού είναι το αναστάσιμο φως. Όλων των άλλων ανθρώπων οι τάφοι φιλοξενούν τα κόκαλά τους και όλων εκείνων οι οποίοι θελήσανε να κάνουν κάποιες κινήσεις θρησκειών ανά τον κόσμο, βρίσκονται μέσα στα μνήματά τους και αναπαύονται αιωνίως. Το μόνο τάφος που είναι κενός, και όχι μόνο κενός, αλλά και φωταυγής και λαμπερός, λαμπρότατος, είναι ο τάφος του Χριστού, ο οποίος ακτινοβολεί το φως της Αναστάσεως. Είναι αυτό το φως που το λέμε εμείς Άγιον Φως και βγαίνει στα Ιεροσόλυμα κάθε Σάββατο πρωί, κάθε Μέγα Σάββατο. Αυτό το φως της Αναστάσεως έχει αρπάξει τα σοφικά του Έλληνα και έχει φωτογραφηθεί εκεί πέρα, ανεξίτηλα πιστεύω, και με προσπάθεια, μια προσπάθεια, εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, ο λαός αυτός που ζει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να δώσει τα παραδείγματα, τα σπουδαία παραδείγματα, και να επανευαγγελίσει την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το χρέος των Ελλήνων από ανέκαθεν, ανέκαθεν, όχι από ανέκαθεν, ανέκαθεν. Δηλαδή, έχει την υποχρέωση ο Έλληνας, επειδή γνωρίζει τα πράγματα αυτά, έχει και την ελληνική παιδεία και τη γλώσσα την κατάλληλη και την ιστορία την κατάλληλη και την θρησκεία την κατάλληλη, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη δηλαδή, μερικοί δεν δέχονται θρησκεία την ορθοδοξία, αλλά ας την πούμε εντός εισαγωγικών θρησκεία, είναι αποκαλυπτικός λόγος, δεν είναι θρησκεία, όλες οι άλλες είναι θρησκείες, αλλά η δική μας η πίστη είναι αποκαλυπτική, είναι αποκάλυψη του Θεού δηλαδή, δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο, δεν είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να πιάσει το Θεό, αλλά ήρθε ο ίδιος ο Θεός να πιάσει τον άνθρωπο. Ενενθρώπισε δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος έγινε άνθρωπος για να σώσει την ανθρωπότητα. Αυτά να μην ξεχνάμε αγαπητοί φίλοι, ότι έχουμε υποχρέωση επειδή ξέρουμε πολλά να διαδώσουμε αυτό το φως. Έχουμε την Ανάσταση του Χριστού την οποία μπορούμε να τη διαδώσουμε σε όλα τα έθνη της γης. Να πάψουν να βρίσκονται στο σκοτάδι, στη θλίψη και στην κακομοιριά, για να αλλάξει κάποτε αυτή η μιζέρια αυτού του κόσμου. Άμα όποτε θέλει βέβαια ο Θεός και αν επιτρέψει ο Θεός, εμείς να κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει. Αυτά είχαμε για σήμερα. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας φιλάει πάντοτε. Χαίρετε.